Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Τρεάς, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν για την παρουσία σας και να ευχαριστήσουμε τους υπεψήφιους επικεφαλής συνδυασμών στις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, που μετά από πρόσκληση του Περιφερειακού μας Τμήματος και αφού επισκεφθήκαν το Περιφερειακό Τμήμα, αποδεχθήκαν την πρόσκληση να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ πολύτιμος, θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στη διαδικασία. Μόνο θέλω να σας πω τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε και η οποία περιλαμβάνει 20 λεπτές. Το πρώτος κύκλος είναι 20 λεπτά περίπου τοποθετήσεις από τον κάθε επικεφαλή στο συνδυασμό. Και εν συνεχεία θα δούμε εάν θα υπάρξουν ερωτήσεις και θα απαντηθούν ταυτόχρονα με το δεύτερο πεντάλεπτο που έχει ο κάθε υποψήφιος. Θέλω αλφαβητικά να ευχαριστήσω τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, τον κύριο Θανάση Ιαννόπουλο, τον κύριο Ζούπο Βασίλη, τον κύριο Γιώργο Μαρίνο, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη και τον κύριο Κώστα Χαϊνά. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία με το καλωσόρισμα που θα κάνει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Τρεάς, ο κύριος Μολιώτης. Κύριε Μολιώτη. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει ταχύτατα, με τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας και κατ' επέκταση στην καθημερινή μας ζωή, καλούμαστε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα να επιλέξουμε την κυβέρνηση της περιφέρειας. Κυρίες και κύριοι, όσο ορίζει ο νόμος του Καλλικράτη πραγματικά την επόμενη πενταετία, το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα προκύψει θα είναι μια μικρή κυβέρνηση. Μια μικρή κυβέρνηση η οποία καλείται να διοικήσει, καλείται να διεκδικήσει, καλείται να μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα, στην επόμενη μέρα της ανάπτυξης. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, όλοι μας, από όποιο μετερίζει κι αν είμαστε, καλούμαστε σε μια επιλογή. Να επιλέξουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Αναζητούμε λοιπόν μια πολιτική ευκαιρία ουσιαστικά. Αναζητούμε ένα σχήμα, αναζητούμε ένα συνδυασμό να μας πάει στην επόμενη μέρα. Στην πολυπόθητη ημέρα της ανάπτυξης. Σε αυτή τη λογική λοιπόν δεν βλέπουμε μόνο τους επικεφαλείς των συνδυασμών. Βλέπουμε συνολικά τους συνδυασμούς. Βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία όλων των υποψηφίων και αναζητούμε κατά πόσο είναι σε θέση πραγματικά να μας πάνε στην επόμενη μέρα. Αναζητούμε κατά πόσο την αμέσως επόμενη μέρα των εκλογών είναι σε θέση να προχωρήσουν σε αυτή την πολιτική συνεννόηση, σε αυτή την πολιτική συνένωση που έχει ο τόπος, ώστε να ενώσει δυνάμεις και όχι να πολλώσει, ώστε αυτές οι δυνάμεις πραγματικά να δώσουν το ζητούμενο για την περιφέρεια. Δεν αναζητούμε ένα σχήμα το οποίο οι προγραμματικές του θέσεις είναι μόνο ένα καλογραμμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Ούτε επίσης ένα σχήμα που επικοινωνεί με αλήθειες γενικού κύρους κοινά αποδεκτές, αλλά που δεν αποτυπώνει άποψη με τα προβλήματα της κοινωνίας, που δεν αποτυπώνει άποψη με τα θέματα στα οποία πρέπει να οδηγηθεί σε συγκρούσεις ώστε να δώσει λύσεις. Ούτε επίσης αναζητούμε λύσεις
σε σχήματα και συνδυασμούς που απλά προς στιγμήν θα επιτρέψουν να εκτονωθεί μια πίκρα ή μια οργή, αν θέλετε, που έχει συσσωρευτεί όλη αυτή την περίοδο της κρίσης. Αναζητούμε έναν συνδυασμό ο οποίος πραγματικά θα μπορέσει να κυβερνήσει. Ξέρετε, εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη θα έρθει μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Και μέσα στη λογική αυτή αναζητούμε εκείνα τα σχήματα που θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον ιδιωτικό τομέα, που θα μπορέσουν να απελευθερώσουν τις δυνάμεις της επιχειρηματικότητας. Δεν θέλουμε να ξαναείμαστε παρόντες σε συμβούλια, σε φόρα, όπου θα μιλάνε για επιχειρηματικότητα, για καινοτομία και για ανάπτυξη και δεν θα είναι κανένας επιχειρηματίας μέσα. Που όλοι θα ορίζουν την ανάπτυξη, όλοι θα περιμένουν ένα επιχειρήν να ανθίσει, να δημιουργήσει υπεραξίες, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, χωρίς να είναι κανένας από αυτούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη να πράξουν αυτό. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, μετά από επισκέψεις που είχαμε στην έδρα του φορέα μας από τους υποψήφιους συνδυασμούς και μετά από τη συζήτηση, μας προέκυψε η ιδέα και ευχαριστούμε πολύ τους υποψήφιους που απεδέχθησαν την πρόσκλησή μας. Και είμαστε σήμερα εδώ ακριβώς γι' αυτό, για να αναζητήσουμε την ιδιοποιώ διαφορά του κάθε συνδυασμού, ώστε να αντιληφθούμε αν υπάρχει δυνατότητα να μας πάνε στην επόμενη μέρα. Πριν κλείσω, ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που με στηρίξαν στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ξέρετε, εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο τα βρήκαμε. Άσχετα από οποιασδήποτε πολιτικές αναφορές του καθενός μας και άσχετα από φιλοδοξίες. Είμαστε μια ομάδα. Ακόμα είμαστε και μια ομάδα με την παλαιότερη διοίκηση. Δεν είναι τυχαίο δε που σήμερα εδώ συντονιστής της εκδήλωσής μας είναι ο κ. Παπανικολάου, ο πρώην πρόεδρος του φορέα μας. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα εδώ είναι ο κ. Πανόπουλος, ο πρώην γραμματέας του φορέα μας και η ψυχή αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ τους παρευρισκομένους. Ο λόγος σε εσάς, κύριε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, επικεφαλής του συνδυασμού Ιστερεά σε νέα τροχιά, έχει το λόγο για τα επόμενα 20 λεπτά. Επιτρέψτε μου, επειδή αισθάνομαι ότι επικοινωνώ καλύτερα μαζί σας από το βήμα, να μιλήσω από αυτή τη θέση. Θέλω καταρχάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, συμπολίτες της Στερεάς Ελλάδας, να εκφράσω την ευχαρίστησή μου προς την διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Στερεάς Ελλάδας για τη δυνατότητα που μας δίνει να σας ενημερώσουμε πάνω στις θέσεις του συνδυασμού μας για τις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές, για τα προβλήματα, θα έλεγα, γενικότερα της περιφέρειας. Βέβαια, εμείς είχαμε προγραμματίσει την ερχόμενη Τετάρτη να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Ένα μέρος αυτού θα σας πούμε στη σημερινή μας συνάντηση. Θεωρούμε πραγματικά ότι η πρωτοβουλία του επιμελητηρίου ανταποκρίνεται στο θεσμικό του ρόλο. Ένας ρόλος που τολτάζει να συμμετέχει στα κοινά, να συμμετέχει σε αυτό που λέμε στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Αγαπητέ Πρόεδρε, εμείς την επόμενη μέρα, βέβαια μετά την εκλογική μας νίκη,
σκοπεύουμε να σας προσκαλέσουμε, να προσκαλέσουμε εσάς όλα τα παραρτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ενός κέντρου προγραμματισμού της περιφερειακής πολιτικής και της ανάπτυξης της περιφέρειας. Με συγκεκριμένη θεσμική κατοχύρωση σε αυτό που θα προβλέπει συμμετοχή και άλλων εκπροσώπων φορέων όπως τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίου, αγροτικών συνεταιρισμών, επαγγελματικών ενώσεων και άλλων, θα έλεγα έτσι, γενικά φορέων. Με ένα θεσμοθετημένο ρόλο πάνω στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την επιστημονική στήριξη της περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από την κατάσταση που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Όπως ξέρετε όλοι συμμετέχουμε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Υπήρου προϋπολογισμού 1,38 με τρεις άξονες προτεραιότητας. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να ασχοληθούμε με τις επιμέρους προτεραιότητες. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω και να γίνει ξεκάθαρο, ότι η υπερδέσμευσή του που ήταν αποτέλεσμα μιας πελατειοκεντρικής τοποθέτησης, διαχείρισης από τα κόμματα που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ, κατέστρεψαν τον προγραμματισμό. Δημιουργούν τρομακτικά προβλήματα σε εμάς και σε αυτούς γενικά που θα έρθουν να αναλάβουν τις ευθύνες, διότι θα βρεθούμε μπροστά σε δεσμεύσεις παλιές, δεσμεύσεις οι οποίες ξεκινάνε ακόμα και από τις παλιές νομαρχίες που ουσιαστικά δεν έχουν και κανένα αναπτυξιακό αντίκρισμα. Γιατί αυτό είναι, πρέπει να είναι, αυτή πρέπει να είναι η στόχευση στα συγκεκριμένα χρήματα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες χρόνιες ελλείψεις περιφερειακής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιφέρεια δαπανά μόνο το 0,18 του ΑΕΠ για έρευνα και καινοτομία. Και αρνητικό ρόλο σε αυτό παίζει, παρότι ο ιδιωτικός τομέας έχει δείξει μια περισσότερη ευαισθησία σε αυτά, η απουσία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ή στο περιβάλλον, όπου η υλοποίηση δράσεων από τα ΠΕΠ και τα τομεακά προγράμματα δεν άλλαξε την κατάσταση και οι ανάγκες της περιφέρειας σε περιβαλλοντικές υποδομές είναι πολύ μεγάλες. Έρχομαι όμως στις δικές μας αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εμείς καταθέτουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αναλυτικά θα τα πούμε στο πρόγραμμά μας. Πού στοχεύουμε? Πρώτον, στην ανασυγκρότηση του οικονομικού παραγωγικού συστήματος και στη διασφάλιση της συνέχειας και της αποδοτικότητας. Δεύτερον, στην ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου με στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης προς όφελος των οικονομικά ασθενέστερων, στη διαμόρφωση του ζητούμενου σήμερα της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των κατοίκων στην περιφέρεια, στην άρση, θα έλεγα γενικότερα, των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Και τρίτον, γιατί αυτό αποτελεί θέσφατο για μας, στην προστασία, διατήρηξη και ανάπτυξη με ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική μας δεν εξαντλείται σε προγράμματα και αριθμούς. Όχι πως αυτά δεν έχουν τη σημασία τους, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η κοινωνία εξαιτίας της κρίσης που βιώνει έχει μάθει να μετρά την ευημερία σε νούμερο και αριθμούς. Ωστόσο, το κύριο είναι πώς αντιλαμβάνεται κανείς την ανάπτυξη σε εποχές περατότητας των πόρων, πώς μεθολογικά σχεδιάζει, για ποιον αγωνίζεται και τι θέλει να εξυπηρετήσει. Εμείς θέλουμε όχι μόνο να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες με αξιόπιστες πολιτικές αποφάσεις, αλλά και να αποδείξουμε ότι η αποτελεσματική διαχείριση έστω και αυτών των ελάχιστων πόρων και αρμοδιοτήτων μπορεί να φέρει κάτι το καινούριο, να φέρει το αναγκαίο, το προοδευτικό στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας. Γι' αυτό λοιπόν με επίκεντρο τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου, κάθε περιφερειακής ενότητας και μακριά πραγματικά από ισοπεδωτικές και οριζόντιες προσεγγίσεις, θα συνδέσουμε την παρουσία μας στην περιφέρεια με μια ευρύτερη προσπάθεια να υπηρετηθούν εναλλακτικής
εναλλακτικές προτάσεις λύσης περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Και σε αυτή τη λειτουργία για μας οι πολίτες, τα κινήματα, γενικά οι συλλογικότητες θα έχουν ουσιαστική συμμετοχή όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση. Θέλουμε δηλαδή να φέρουμε κάτι το καινούριο στη λειτουργία της περιφέρειας. Γι' αυτό και θα προτείνουμε, όπως σας ανέφερα και προηγούμενα, στους φορείς του προγραμματισμού της περιφέρειας, του σχεδιασμού και της υλοποίησης, να υπάρξει μια κοινωνική συμφωνία. Έτσι θα προχωρήσουμε. Η οποία κοινωνική συμφωνία θα είναι ουσιαστικά βασισμένη στους παρακάτω άξονες. Πρώτος άξονας. Ικανότητα παραγωγής, ανταγωνιστικότητα προϊόντων, διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου στην περιφερειακή οικονομία. Αυτό σημαίνει πολιτικές για την περιφέρεια που θα αναθερμάνουν την τοπική παραγωγική ικανότητα σε όλους τους τομείς και ότι τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες θα είναι ανταγωνιστικά με όρους διεθνούς αγοράς. Θα πούν πολλοί, σε αυτή τη χρεοκοπημένη σήμερα ελεύθερη αγορά που τα ρυθμίζει όλα από μόνοι τους, εσείς χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς αντιστάσεις θα μπορέσετε να επιβιώσετε. Γι' αυτό σας είπαμε προηγούμενα ότι σε αυτή τη διαδικασία θέλουμε μια άλλου είδους λειτουργία, μια άλλου είδους συμμετοχή. Εμείς θα αντιτάξουμε περιφερειακές και τοπικές πολιτικές που θα ενισχύουν την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών με ένα κύριο χαρακτηριστικό. Την προστιθέμενη αξία μέσα από προδιαγραφές συγκεκριμένες ποιότητας και κοινοτομίας. Δεύτερος άξονας είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, η εξάλληψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Ξέρετε ότι βιώνουμε και ιδιαίτερα μια περίοδο όπου έχουμε φτάσει η αλληλεγγύη της κοινωνίας να θεωρείται εισόδημα για ανέργους οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν μέσα σε αυτό το πενιχρό, αυτό που επιχειρείται να αποπροσανατολίσει σήμερα το περίφημο πρωτογενές πλεώνασμα. Σας το αναφέρω γιατί είναι χαρακτηριστική η συμπεριφορά της κεντρικής εξουσίας. Για μας η διάσταση της κοινωνικής οικονομίας είναι βασικός μοχλός σε όλη μας την πορεία. Ο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης και κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η έκφραση αυτού του ρυθμού στην αύξηση της απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία, γιατί αυτά είναι τα ζητούμενα, θα αποτελέσουν για μας βασικό οδηγό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, γιατί έχουμε χαρακτηριστεί, έχουμε μια πρωτιά δυσάρεστη αυτή της ανεργίας. Τρίτος άξονας είναι το περιβάλλον, προστασία των φυσικών πόρων, αναπτυξιακές προτεραιότητες πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλά θέλω να σας πω ότι όλα τα παραπάνω σημαίνουν με άλλα λόγια ότι για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων χρειάζεται να σχεδιάσουμε από την αρχή, να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τα προβλήματα που μας κληροδότησε ο δικοματισμός και μνημονιακή πολιτική και να υλοποιήσουμε νέες προτάσεις. Μια από αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις γι' αυτό είναι να ξαναφτιάξουμε τις δομές της περιφερειακής ανάπτυξης. Στα χρόνια που πέρασαν γνωρίσαμε την πλήρη υποταγή του περιφερειακού προγραμματισμού και την προσαρμογή του αναπτυξιακού γίγνεσθε της περιφέρειας και της αυτοδιοίκησης στην λογική της διαχείρισης και απορρόφησης πάση θυσία κοινοτικών κονδυλίων. Οι κοινοτικοί πόροι, αντί να αποτελούν μέσον και πρόσθετους πόρους στη διαδικασία του προγραμματισμού και ειδικότερα στην κατάρτιση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, απετέλεσαν στην ουσία πόρους υποκατάστασης των τρεχουσών δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Το πιο επικίνδυνο όμως απ' όλα είναι ότι υποκατέστησαν τον προγραμματισμό,
αυτών δηλαδή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, μέχρι του σημείου μάλιστα αυτό που ονομάζουμε διαρθρωτική και περιφερειακή πολιτική πρακτικά να μην υφίσταται. Ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη έγιναν στη συνείδηση της κοινωνίας και των θεσμών τους πακέτα, επιδοτήσεις, απορροφήσεις, έργα που συνδέθηκαν μάλιστα πάρα πολλά με φαινόμενα διαπλοκής, οικονομικής, πολιτικής, γενικότερα θα έλεγα με φαινόμενα διασπάθησης του δημόσιου χρήματος και τέλος με φαινόμενα ιδεολογικής χειραγώγησης και εκφυλισμού της συνείδησης του ελληνικού λαού. Σήμερα λοιπόν χρειαζόμαστε να ξαναφτιάξουμε τους θεσμούς και τις δομές για την περιφερειακή ανάπτυξη. Να αλλάξουμε αυτό που λέμε ρότα. Η σημερινή κατάσταση με τα επιχειρησιακά σχέδια προγράμματα να παίξουν το ρόλο της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να αλλάξει. Τα νέα αυτοδιοικητικά περιφερειακά όργανα που θα προκύψουν είναι ανάγκη να έχουν ευθύνη και αποφασιστικό λόγο στο σχεδιασμό και στην άσκηση πολιτικών για την περιφέρεια. Αν και έχω γύρω στις 10 προσεγγίσεις πάνω σε θεσμικές λειτουργίες της περιφέρειας, δεν θα σταθώ, γιατί νομίζω πως πρέπει να είμαστε και λίγο σύντομοι, αλλά θα σας πω μόνο έτσι. Ας πούμε, μιλάμε για συμβούλια αγροτικής πολιτικής, μιλάμε για συμμετοχές ουσιαστικές που θα μετατρέψουν το Περιφερειακό Συμβούλιο σε μια τοπική βουλή. Δεν θα γίνουμε υποκατάστατο της κεντρικής εξουσίας. Θα πάρουμε αυτά που μας ανήκουν, θα τα διεκδικήσουμε και θα τα διαχειριστούμε από μόνοι μας, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς τους σημερινούς κομισάριους, τους ενδιάμεσους της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται γκαουλάιτερ στο κεφάλι τους. Έχει την δυνατότητα η ίδια να προσεγγίσει και τα συγκεκριμένα προβλήματα. Και το τονίζουμε από αυτό το βήμα ότι με τη δράση μας θα καταστήσουμε ανενεργό την παρέμβαση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Και έρχομαι στους στόχους μας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Όπως το ξέρετε όλοι και το ξέρουμε, οι σχεδιαζόμενοι πόροι της επόμενης περίοδου και οι θεματικές συγκεντρώσεις είναι εντελώς ανεπαρκείς και σε μεγάλη απόκληση από τις μεγάλες αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας της στερεάς Ελλάδας, που αδικείται στατιστικά λόγω της γενίεσης με την Αττική. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε τι έχει συμβεί πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σήμερα η περιφέρεια κατατάσσεται στις μεταβατικές περιφέρειες, μια κατάταξη που είναι εντελώς πλασματική σε σχέση με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική της κατάσταση. Εμείς προτείνουμε να γίνει συγκέντρωση των πόρων προς συγκεκριμένους τομείς. Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την ανεργία και τη φτώχεια. Αυτό γιατί ενώ ο δευτερογενής τομέας της περιφέρειας ανθίσταται περισσότερο από ό,τι σε άλλες περιφέρειες, λόγω διεισμού που τον χαρακτηρίζει, έχουμε δυναμικά εγκατεστημένα στη Βιωτία, οι άλλες περιοχές είναι πιο αδύνατες, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε. Παρά αυτά, η μείωση μειώνεται της απασχόλησης κατά 22,5% και είναι μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις και φυσικά αυξάνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση, ιδιαίτερη έμφαση, στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, στην κοινωνική οικονομία, στην καινοτομία, από κοινού με δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας. Να επικεντρωθούν δηλαδή οι πόροι σε τέτοιες δράσεις που από τη μια μεριά θα έχουμε αντιμετώπιση προβλημάτων που οι κοινωνίες, ιδιαίτερα των αστικών περιοχών, έχουν, απ' την άλλη να προσεγγίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ανεργίας και της φτώχειας. Επίσης να αξιοποιήσουμε τη θέση που έχουμε, που είμαστε χωροταξικά και δίπλα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Πρέπει αυτή τη θέση μας όχι να την υπηρετούμε όπως σήμερα συμπληρωματικά, θα έλεγα, και κάποια στιγμή και ο υποδοχέας όλων των αρνητικών που υπάρχουν στις αστικές περιοχές, αλλά να μετατραπούμε και έχουμε τις δυνατότητες, ιδιαίτερα στο δευτερογενή τομέα, να καταστήσουμε την περιφέρειά μας αυτή που θα καλύψει το μεγάλο μέρος
τις διατροφικές ανάγκες που υπάρχει στο μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας μας, που είναι η Αττική, που είναι η Αθήνα. Κύριε Αποστόλου, έχετε 4 λεπτά περίπου. Τελειώνω. Το αφήνω και να σας πάω στο τελευταίο, γιατί θα το ρωτάτε όλοι σας. Θα λέτε. Και εσείς που μου λέτε αυτά, πού θα τα βρείτε αυτά τα λεφτά? Είναι ένα ερώτημα, το οποίο πάντα μπαίνει, έμπαινε και σε όλες τις περιπτώσεις πάντα μπαίνει. Πού θα τα βρείτε, όταν μάλιστα είμαστε σε μία ώρα όπου η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στέλνει τους σπόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τα τεχοχρεολύσια, όπου έχουμε υπερδεσμεύσεις, όπως είπα προηγούμενα, με το ΕΣΠΑ, όπου είναι πάρα πολύ λίγοι οι πόροι αυτοί. Τι θα κάνετε μάλιστα όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τέτοια συμπεριφορά που οδηγεί και αυτούς τους ελάχιστους πόρους σε κατευθύνσεις που δεν είναι σύμφωνες με αυτά που λέτε? Λοιπόν, δεσμευόμαστε ξεκάθαρα. Θα τα βρούμε εκεί που κρύβονται. Εκεί που συσσωρεύονται ως θησαυρή. Εξωτερικό, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα για τις λίστες και όλα αυτά, έτσι τα γνωρίζετε, τα ξέρετε. Θα τα βρούμε εκεί που λιμνάζουν και δεν αξιοποιούνται. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να έχει μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνεισφέρει τα μέγιστα και το τραπεζικό σύστημα να παρακολουθεί αδρανέστατο και να έχει τα ταμεία του λιμνάζοντα. Θα τα παρακολουθούμε εκεί που μας τα χρωστάνε. Και για μας, παραδείγματος χάρη, το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων και ιδιαίτερα με την επιλογή, γιατί εκπροσωπώ ένα συγκεκριμένο χώρο, του Μανώλη του Γκλέζου στο Ευρωψηφοδέλτιο, θα είναι ένα μήνυμα στην Ευρωβουλή για το συγκεκριμένο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Δεύτερον, θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο και αποτελεσματικά όλα αυτά που δεν ήθελαν να αξιοποιήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες τις δυνατότητες θα τις αξιοποιήσουμε με μεγαλύτερη, θα έλεγα, τόλμη και κυρίως σύγκρουση, την οποία δεν έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί θέλουμε να βρούμε και να πραγματικά να έχουμε μπροστά μας ένα ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω πως όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή τη χώρα. Όλοι έχουμε, γι' αυτό σας είπα και προηγούμενα, δεν κρύβουμε ότι η αναφορά μας είναι ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος. Για μας, τακτικές, παλαιοκομματικές, λογικές χειραψιών και κατόπιν ενεργειών μου δεν μπορούν να δώσουν λύσεις. Ούτε βέβαια να εξαπατήσουν το λαό της στερεάς Ελλάδας. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα εδώ που βρισκόμαστε μεταξύ μας. Εμείς χρειαζόμαστε μια νέα κυβέρνηση και βέβαια μια νέα Ευρώπη. Μόνο αυτό θα ανοίξει το δρόμο για τη συνολική ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, εμείς θα αγωνιστούμε μαζί με τους πολλούς και στην περιφέρεια και στη Βουλή και στην Ευρώπη, γιατί θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που επιτέλους θα δώσει τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό, στο λαό της περιφέρειας, να ανασάνει. Φτάνει πια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Αποστόλου, που τηρήσατε τη διαδικασία. Και στη συνέχεια, ο κύριος Θανάσης Γιαννόπουλος, επικεφαλής του συνδυασμού Συμφωνία για τη Στερεά, έχει το λόγο για τα επόμενα 20 λεπτά, που επρόκειτο να κάνει χρήση του λάπτοπ, αλλά για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας πω μόνο ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ομιλητή εάν θα χρησιμοποιήσει το πόντιουμ ή θα μιλήσει από το τραπέζι που είμαστε. Κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνυποψήφοι σε όλες τις βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης, καλή επιτυχία να έχουμε όλοι, αλλά όπως ξέρετε δεν είναι δυνατόν όλοι να πετύχουμε το σκοπό μας. Τουλάχιστον θα πετύχουμε σε έναν ευγενικό, ωραίο αγώνα που θα είναι όχι τόσο για μας, αλλά θα είναι για σας. Βέβαια, η τεχνολογία λιγάκι μας πρόδωσε σήμερα. Ήθελα να μιλήσω διαφορετικά. Δεν είναι μόνο να έχετε το ακουστικό ερέθισμα και να ακούτε,
αλλά έπρεπε και να βλέπετε. Έτσι γίνεται μια καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση αυτών των ολίγων που θα ήθελα να πω. Κύριε Πρόεδρε, είναι επενετή η προσπάθειά σας αυτή να παρουσιάσουμε εμείς οι επικεφαλείς των συνδυασμών τα προγράμματά μας ή κάποια τέλος πάντων στοιχεία από τα προγράμματα. Και θερμά συγχαρητήρια σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και θα έλεγα επίσης ότι μου δίνεται η ευκαιρία με αυτή την πρωτοβουλία που είχε το Οικονομικό Επιμελητήριο να έχω πιο αμεσότητα μαζί σας, διότι δυστυχώς μπορεί να το έχετε αντιληφθεί ή να μην το έχετε ακόμα έτσι εμπεδώσει, ότι τα κανάλια πανελληνίου εμβέλειας και ακτινοβολίας δυστυχώς με είχαν σε αποκλεισμό. Δεν πειράζει, να είναι καλά αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν αυτά τα κανάλια. Είναι γεγονός ότι πάντοτε μιλάμε για ανάπτυξη. Και η λέξη ανάπτυξη, η οποία διαχρονικά χρησιμοποιείται σε όλες τις προεκλογικές αναμετρήσεις, έχει εκθέσει πάρα πολλές φορές, για να μην πω όλες τις φορές, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους υποψηφίους βουλευτές, τους πρωθυπουργούς. Και κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα μπω στο πειρασμό να πω πάρα πολλά πράγματα, για να μην εκτεθώ και εγώ από την κακοποίηση της λέξης της ανάπτυξης. Η νέα προγραμματική περίοδος του 2014-2020 έχει 4 εθνικά τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, 13 ενισχυμένα πολυτομεακά και πολυταμιακά περιφερειακά προγράμματα. Αυτό το θρυλούμενο το νέο ΕΣΠΑ έχετε γνωρίσει ότι πάνω κάτω θα είναι γύρω στα 333 εκατομμύρια επί 2 οι πόροι οι εθνικοί. Αλλά αυτά τα χρήματα βέβαια δεν φτάνουν για μια ανάπτυξη την οποία θα θέλαμε. Είναι μόνο αυτά τα χρήματα? Όχι. Είναι και αυτά τα οποία μπορούμε να τα διεκδικήσουμε πέρα από τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ, που μπορούμε από προγράμματα όπως και από απευθείας διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για την περιφέρεια δεν εννοούμε ότι υπάρχουν οι απεριόριστοι και απέραντοι πόροι, ούτε κανένα ιδιαίτερο θησάβρισμα που θα μας δώσει τη δυνατότητα αύριο να ξυπνήσουμε και να τα δούμε όλα ωραία και καλά μπροστά μας. Αλλά τέλος πάντων δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα και δεν πρέπει να χάσουμε την αγωνιστικότητά μας ότι οι περιφέρειες μπορούν, η περιφέρεια θα μπορέσει να διεκδικήσει. Να έχουμε ένα φρόνημα υψηλό για να καταλάβει πλέον το αθηνοκεντρικό κράτος, το οποίο εκτείνεται σε λίγα εκτάρια κάτω στην πλατεία Συντάγματος, ότι δεν μπορεί να είναι αυτό που κρατάει τα πάντα στα χέρια του, αλλά πρέπει να δοθούν οι προτεραιότητες που αλλού, στην περιφέρεια. Το διοικητικό μοντέλο αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα είναι αναχρονιστικό, πιθανόν να μοιάζει και με τις τότε παλιές κυβερνήσεις του Τσουμπέ και τα λοιπά, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, εκεί να τρέχουμε σε τέτοιες μνήμες, αλλά πρέπει να αλλάξουμε. Και πώς θα αλλάξουμε? Θα αλλάξουμε από την περιφέρεια. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Θα δοθούν τέτοιες αρμοδιότητες που πρέπει να δοθούν για να μπορέσει τέλος πάντων να ανασάνει η περιφέρεια. Ο κεντρικός μας στόχος είναι μια ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη για όλες τις περιφερειακές ενότητες και με προτεραιότητες στον αγροτικό τομέα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, το περιβάλλον. Στοχεύουμε σε μια περιφέρεια συνεκτική, μια περιφέρεια που θα ενθαρρύνει και θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην αλία. Μια περιφέρεια ανάπτυξης με ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και λοιπόν παραγωγικών δραστηριοτήτων. Μια περιφέρεια με ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα. Μια περιφέρεια που θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα των νέων. Μια περιφέρεια που θα ενισχύσει και θα αναπτύξει τις απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές και το μοναδικό νησί που διαθέτει η περιφέρεια της Σκύρο. Μια περιφέρεια που θα στηρίξει χρηματοδοτικά τους Δήμους για να αξιοποιήσουν έργα αναγκαία για τους πολίτες.
Ηρίστο εν παρόδο, βέβαια, μην νομίζετε ότι το καινούριο ΕΣΠΑ έχει τόσα χρήματα για να καλύψει νέες πλατείες, νέα συντριβάνια και νέες τέτοιες δομές ωρεοποίησης της περιφέρειας. Είναι μόνο γύρω στα 6 εκατομμύρια, τα οποία πιθανόν κάπως να αυξηθούν από τις διεκδικητικές έτσι, τάσεις τις οποίες θα έχει ο κάθε περιφερειάρχης. Ενδιαφερόμαστε για μια περιφέρεια του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών και της μουσικής. Μια περιφέρεια με ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μια περιφέρεια που θα εισάγει νέες τεχνολογίες πληροφορικής και διαδικτύου στη δημόσια διοίκηση και τους φορείς. Είναι αδιανόητο να θέλει κανείς κάποιο έγγραφο, κάποια αίτηση να κάνει για να πάρει οποιοδήποτε σημείωμα και να αναγκάζεται από την Κάριστο να έρχεται στο κέντρο της περιφερειακής ενότητας της Ευβίας ή να μεταναστεύει για να έρχεται στο κέντρο της περιφέρειας. Όλα αυτά λύνονται με τις νέες τεχνολογίες και τουλάχιστον είναι δέσμευσή μου ότι αυτό μέσα σε ένα χρόνο το μοντέλο θα λυθεί παραδειγματικά, όχι μόνο για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος, τη δικιά μας περιφέρεια, αλλά και για όλη την θα αποτελέσει οδηγό και πλοηγό. Ενδιαφερόμαστε για μια περιφέρεια κοινωνικής πολιτικής και διεκδίκησης της προστασίας των πολιτών, αλλά παράλληλα ενδιαφερόμαστε για μια ποιότητα ζωής, με μια βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες, ενίσχυση και συμπλήρωση όλων των υποδομών και υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Και είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ σε μια δομή υγείας μεγάλη. Είναι αυτή ακριβώς που σας ταλαιπωρεί, αγαπητέ Βαγγέλη, στην Εύβοια, στη Χαλκίδα, το νοσοκομείο της Χαλκίδος, που είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα. Και δεν είναι εγωιστικό να πω ότι εάν δεν ήμουν εκείνη την περίοδο να απεμπλέξει τουλάχιστον και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, παρένθεση, ένας βραχνάς του δημόσιου βίου μας είναι οι διευθύνσεις δασών και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, θα είχε απενταχθεί και δεν θα γινόταν τίποτα, δεν θα είχε αρχίσει. Αλλά δεν φτάνει αυτό, πρέπει να βρεθούν πόροι. Είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Πώς θα βρεθούν, πού θα βρεθούν από το πρόγραμμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, δεν υπάρχουν πόροι. Άρα είναι από εθνικούς πόρους και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει ένα τέτοιο υγειονομικό στολίδι να το αποκτήσει τέλος πάντων και η Εύβοια. Αναβάθμιση, χρειαζόμαστε την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με μια χρηματοδότηση συγκεκριμένη των υποδομών υγείας. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούμε, να βλέπουμε σήμερα, και δεν κρύβω να πω ότι δεν με καλύπτει ο Υπουργός Υγείας, γιατί έχω περάσει από την Αριστοτέλους και το χώρο της υγείας τον υπηρετώ 44 χρόνια. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ ότι θα κλείσουν κέντρα υγείας, το Λιδωρίκι να είναι κλειστό το κέντρο υγείας, η Κάριστος να κινδυνεύει το νοσοκομείο, η Κίμη και αυτή να έχει τα προβλήματά της όπως και το Αλιβέρι, και να υπάρχει ένα πολύ καλό κέντρο στην Ιστιαία, το οποίο βέβαια είναι υποστελεχωμένο με υπηρεσίες οι οποίες είναι ανεπαρκείς και τόσα άλλα προβλήματα. Και το λέω αυτό στον χώρο της υγείας, διότι πραγματικά είναι ένας χώρος ιδιαίτερος, ένας χώρος που μας συγκινεί, διότι η Στερεά Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες γεωγραφικού αποκλεισμού του πληθυσμού της. Επίσης, ένα μεγάλο ενδιαφέρον που πρέπει μέσα από την περιφέρεια να δοθεί στην υποστήριξη και ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ευπαθών ομάδων, όπως είναι η Ρωμά, και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω του φύλου ή φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Διεκδίκηση υλοποίησης αθλητικών υποδομών, υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με προγράμματα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού και προσαρμογή του στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου.
Η ποιότητα και η αποδοτικότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη από την κοινωνία της πληροφορίας, αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας, να μην είναι οι δυνάστες του πολίτη. Ο πολίτης να αισθάνεται μια ευχέρεια προσπέλασης και προσέγγισης των υπηρεσιών και πολύ γρήγορα να επιλύονται τα θέματα του. Εκεί τραυματίζεται ο πολίτης, εκεί είναι αρνητικά τοποθετημένος απέναντι στην οποιαδήποτε κρατούσα τάξη. Ο σεβασμός και η προσβασιμότητα και ίσες ευκαιρίες στα άτομα με ειδικές αναπηρίες, πρόσβαση σε περισσότερα μέρη, εργασιακές ευκαιρίες και κίνητρα και προγράμματα επιμόρφωσης. Όπως επίσης πρέπει να ληφθούν και μέτρα για τους κινδύνους, χρηματοδότηση συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, προετοιμασία μηχανισμού, ετοιμότητα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και μην ξεχνάμε ότι όλη η περιφέρειά μας έχει αρκετά μεγάλο σεισμογόνο δίκτυ και θα πρέπει τα κτίρια τα οποία έχουν τα δημόσια κτίρια να ελεγχθούν και να αποκτήσουν σεισμική ταυτότητα, να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι ανάπτυξη για όλους, για όλες τις περιφερειακές ενότητες. Μια ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας, που εκεί στοχεύουμε. Τόνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Χωρίς ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τον κρατισμό τον έχουμε υποστεί τόσα χρόνια. Πρέπει κάτι άλλο να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια ιδιωτική πρωτοβουλία συγκεκριμένη, ποιοτική και βέβαια να ενισχυθεί. Μια βελτίωση και συμπλήρωση των λιμενικών και οδικών μας υποδομών. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων πιστοποίησης επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση κυρίως των καινοτόμων ιδεών και σχεδίων. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προώθηση του πολιτιστικού, μουσιακού και του κινηματικού τουρισμού, χρηματοδότηση υποδομών συνεδριακού τουρισμού, αξιοποίηση του περιβαλλοντολογικού, του αθλητικού, του θεραπευτικού, του ιαματικού, του θαλάσσιου τουρισμού, του μηχανοκίνητου τουρισμού, του κυνηγετικού τουρισμού. Αλλά αγαπητοί φίλοι, για πάρα πολλά από αυτά, ιαματικό τουρισμό, λέμε πολλές φορές ιαματικός τουρισμός και έχουμε τόσες πηγές και έχει η περιφέρειά μας τον πλούτο των ιαματικών πηγών που δεν είναι πηγές οι οποίες αντλούμε νερό από βάθος όπως είναι το Μπάντεν-Μπάντεν, Άμπανο κτλ. Αλλά είναι πηγές οι οποίες χύνονται στη θάλασσα. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια θα έλεγα, μας πρίκησε ο Θεός, αλλά δυστυχώς εμείς μέχρι σήμερα, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό μοντέλο, δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος για τον ιαματικό τουρισμό. Αλλά όλοι λέμε για ιαματικό τουρισμό. Πάρα πολλά χρόνια έχω ασχοληθεί. Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα γιατί το επισπεύδον τότε Υπουργείο ήταν το Υπουργείο Τουρισμού και σκεφτόταν τι ωραίες εκθέσεις θα έκανε στο εξωτερικό και όχι να ασχοληθεί. Εδώ θα απαιτήσουμε να υπάρξει ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο, νόμος του κράτους Βαγγέλη για τον ιαματικό τουρισμό διότι ο ιαματικός τουρισμός έχει μεγάλες δυνατότητες στην περιοχή μας. Είναι ένας πλούτος τον οποίο τον έχουμε. Τον βλέπουμε, συνεδριακά, ευκαιριακά, περιοδικά αναφερόμαστε σε αυτόν, αλλά δεν μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε. Ποιοτική αναβάθμιση του αγροτικού τομέα, προσέγγιση, ενίσχυση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και αλιείας σε ποιοτικά βιολογικά προϊόντα, προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων μας με ανάπτυξη και ενός υψηλού εξαγωγικού εμπορίου, παροχή κινήτρων στους νέους που το έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να μείνουν εδώ και να μπορέσουν να είναι επιχειρηματίες αγρότες. Προσέγγιση του αγρότη, συμβουλευτική υποστήριξη με επιστήμονες που χρειάζεται πράγματι τώρα πιθανόν σε πάρα πολλά σημεία να χρειαστούν και αλλαγές καλλιεργειών. Η σύνδεση του αγροτικού τομέα και του τουρισμού, έργα υποδομής, ορεινής υδρονομίας, υδρολογικά πάρκα, για να δημιουργήσουμε συνθήκες οικονομίας
τις καλλιέργειες, οπότε έτσι θα μπορέσει να έχει ένα καλό εισόδημα. Εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και αφήσουμε σπερχιώς επί παραδείγματι εδώ τα νερά να χύνονται ωραία στη θάλασσα και να γίνονται οι προσχώσεις στο Μαλιακό και να έχουμε όλη αυτή την εικόνα, μην περιμένουμε τίποτα. Άρα λοιπόν η περιφέρεια πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους του να μαζέψει τα νερά, να κάνει τις δυνατότητες αυτές των υδρολογικών πάρκων και δεν χρειάζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, διότι όσα αντιπλημμυρικά και να κάνεις, αν ο Σπερχιός, και μιλάμε για το Σπερχιό γιατί είναι ο μεγαλύτερος ποταμός που διαθέτουμε εδώ, όπως καταλαβαίνετε, Σπερχιός είναι από το ρήμα σπέρχο, τρέχω, θα τα πάρει όλα όπως τα έχει πάρει πολλές φορές. Το 1995 στη μεγάλη καταστροφή 6 γέφυρες από το Σπερχιό χάθηκαν. Ανάδειξη, προστασία και προβολή και διαχείριση των τόπων φυσικού κάλους, χρηματοδότηση και διεκδίκηση έργων βιολογικών καθαρισμών και υδρεύσεων, ασωπώς ένα τεράστιο πρόβλημα που κανείς δεν ασχολείται ιδιαίτερα, αλλά δεν γνωρίζει το πόσο έχει αυξηθεί η καρκινική νόσος σε όλες αυτές τις περιοχές που χύνεται ο ασωπός και κανείς δεν γνωρίζει και δεν θέλει να το αναγνωρίσει ότι πολλά προϊόντα της εφόρου αυτής περιοχής αλλάζουνε τοπονύμια για να μην εμφανιστούν ότι έχουν ακριβώς την καταγωγή τους από την περιοχή που διέρχεται ο ασωπός. Κανείς δεν εξετάζει τίποτα. Μόνο βέβαια τα προβλήματα υπάρχουν που αλλού στην αύξηση της καρκινικής νόσου που είναι πάνω από 25% τώρα. Κύριε Γιαννόπουλε, 3 με 4 λεπτά απομένουν. Θα τελειώσω, βλέπετε, τα λέω εντάχει. Καταλαβαίνω ότι είναι αντιεκπαιδευτικό, δεν είναι τεχνοκρατικό, αλλά τι να κάνουμε. Πιεζόμαστε. Σας είπα, μας πρόδωσε η τεχνολογία. Ενίσχυση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και διοργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μια ιδιαιτερότητα και πρέπει να την προσέξουμε. Είναι η ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρήπων σε όλους τους τομείς. Και εδώ πρέπει να γίνει προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ανανεώσιμες πηγές, ναι. Αυθαιρεσία όμως στις ανανεώσιμες πηγές, αιωλικά πάρκα και η δημιουργία όλου αυτού του τραγικού φαινομένου που οι τοπικές κοινωνίες είναι μακριά αλλά κοντά είναι οι κάποιοι επιτίδιοι και αυτοί οι οποίοι επί τόσα χρόνια έχουν δημιουργήσει προβλήματα, είμαστε αρνητικοί. Ναι στις επενδύσεις, όχι όμως όπως τις θέλουν κάποιοι, όπως τις θέλει η τοπική κοινωνία και όπως η επιστήμη ορίζει και επιτάσσει. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεωσίμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης. Στα νοσοκομεία, αγαπητοί, υπάρχουν όλα από τα 145 νοσοκομεία που διαθέτουμε, τα 120 τόσο πρέπει να έχουν ταράτσες. Μόνο στη Βόρειο Ελλάδα είναι κάποια με δίρυχτες ή τετράρυχτες σκεπές. Σε όλα τα νοσοκομεία μας, μηδέ εξαιρουμένου και αυτού του Στολίδιου που έχουμε εδώ στη Φθιώτιδα και φιλοδοξούμε αύριο και η Χαλκίδα να αποκτήσει ένα ίδιο νοσοκομείο, πρέπει να μπουν φωτοβολταϊκά πάνελ για να έχει και την επάρκεια σε ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά παράλληλα θα έχει και κάποιο κέρδος, αλλά και ένα τρίτο στοιχείο με τους ισορρευτάς θα έχει ενέργεια. Οπότε σε περίπτωση κατά την οποία θα έχουμε ένα blackout, θα μπορέσει εκτός από τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη να έχει και παράλληλη ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες που θα έχει το νοσοκομείο για λειτουργία. Και θα τελειώσω για να μην περάσω το χρόνο που μου έχει δώσει ο κύριος Πρόεδρος και τον ευχαριστώ πολύ για την ολιγόλεπτη ανοχή του. Συνήθεια. Ανάδειξη της εξοικονόμησης ενέργειας σε παράγοντα περιβαλλοντολογικής προστασίας. Και εδώ έχουμε και ένα άλλο πάλι πλούτο που μας τον έδωσε ο Θεός, είναι η ανάδειξη της γεωθερμίας. Και αυτό γιατί έχουμε ιαματικές πηγές αναβλήρουσες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γεωθερμικό φορτίο έχουμε που μπορούμε να καλύψουμε
πάρα πολλές ανάγκες. Μπορούμε να πούμε και άλλα πολλά. Δεν χρειάζεται, στο πρόγραμμα το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός λίγου θα έχετε τη δυνατότητα να σπουδάσετε αυτό το λιτό πρόγραμμά μας, που τουλάχιστον θα είναι υλοποιήσιμο σε ένα μεγάλο βαθμό και δεν θα αποτελέσει ένα φιλολογικό κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η παράταξη που εκπροσωπώ είναι μέρος μιας πανελλαδικής προσπάθειας που κάνει η αντικαπιταλιστική αριστερά, καθώς παρόμοια σχήματα με κεντρικό κορμό αγωνιστές και συντρόφους από την Ανταρσία, αλλά και συνεργαζόμενες δυνάμεις από το συνδικαλιστικό χώρο και τα κινήματα αντίστασης που αναπτύχθηκαν στα χρόνια του Μνημονίου, όπως το κίνημα ενάντια στα χαράτσια της ΔΕΗ και το κίνημα ενάντια στα διόδια, συγκροτούμε και κατεβάζουμε σχήματα σε 12 από τις 13 καλλικρατικές περιφέρειες και σε 30 μεγάλους δήμους της χώρας. Διανύουμε τον 7ο χρόνο μιας παγκόσμιας δομικής καπιταλιστικής κρίσης, οι πραγματικές αιτίες της οποίας είναι η υπερσυσσόρευση κεφαλαίων και η πτώση του ποσοστού κέρδους σε παγκόσμιο επίπεδο. Διανύουμε και τον 4ο χρόνο από την επιβολή του πρώτου μνημονίου στη χώρα μας. Και μέσα σε αυτό το διάστημα δεν υπάρχει πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας που να μην έχει ρημάξει από τη μνημονιακή καταστροφή. Οι άνεργοι ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. Οι επισφαλώς εργαζόμενοι αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζούνε με τον κατώτατο μισθό των 480 ευρώ το μήνα. 3 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 3,5 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει 11 εκατομμύρια συνολικό πληθυσμό. 120.000 νέοι άνθρωποι έχουν φύγει τα τελευταία 4 χρόνια για τα σκλαβοπάζαρα του εξωτερικού. Έχουν μεταναστεύσει. Η επίσημη ανεργία είναι στο 28% και η ανεργία των νέων μέχρι 25 ετών φτάνει το 60%. Ενώ τουλάχιστον 5.000 συνάνθρωποι μας έχουν αυτοκτονήσει. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία γίνονται τούτες οι αυτοδιοικητικές περιφερειακές εκλογές. Τα τελευταία 4 χρόνια, ως αποτέλεσμα των πολιτικών των μνημονίων, η οικονομία έχει συρρυκνωθεί κατά 23%. Μόνο κοντιλιά έχει σβηστεί σχεδόν το 1/4 της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα είναι ψηλότερα από το 2010, μετά από 4 χρόνια μνημονίων. Το 2010 που μας έλεγαν πως είτε θα μπούμε στο μνημόνιο είτε θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Για όλους αυτούς τους λόγους, φίλες και φίλοι, εμείς θεωρούμε πως είναι τουλάχιστον άστοχο, άκερο και υποκριτικό να επικεντρωθεί η συζήτηση για τις περιφερειακές εκλογές και τις προοπτικές ανάπτυξης της στερεάς Ελλάδας σε μια συζήτηση στενά αυτοδιοικητική, σε μια συζήτηση διαχειριστική. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς θεωρούμε πως η συζήτηση για τις προοπτικές της στερεάς Ελλάδας την επόμενη πενταετία, καθώς και η μάχη των επερχόμενων εκλογών, είναι μια κεντρική πολιτική μάχη. Οι μνημονιακοί υποψήφοι θέλουν να κάνουν το λαό να ξεχάσει πως είναι τα δικά τους κόμματα και οι δικές τους πολιτικές που έφεραν το λαό σε αυτή την τραγική κατάσταση. Προσπαθούν να κάνουν το λαό να ξεχάσει πως αυτοί είναι υπεύθυνοι για την τραγωδία που ζούμε. Ότι αυτοί ευθύνονται για τη συσσόρευση του τοκογλυφικού δημόσιου χρέους πριν από τα χρόνια του μνημονίου, αλλά και για την κρίση συνολικά. Μέσα σε όλα αυτά προσπαθούν να πείσουν το λαό της στερεάς για το ποιος είναι ο πιο ικανός διαχειριστής της μνημονιακής εξαθλίωσης που οι ίδιοι έχουν επιβάλει. Φίλες και φίλοι, το μνημόνιο δεν είναι μια φυσική καταστροφή. Η οικονομική κρίση, παγκόσμια, ευρωπαϊκή και στη χώρα μας, δεν είναι μια καταιγίδα που την έφερε ο άνεμος και δεν μπορούσαμε τίποτα να κάνουμε για να την αποτρέψουμε. Είναι αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών της ελληνικής αστικής τάξης και του πολιτικού της προσωπικού. Σε στενή συνεργασία με το μεγάλο κεφάλαιο της Γερμανίας και των δορυφόρων της στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Μιλώντας για την ανάπτυξη και στη στερεά Ελλάδα και σε όλη τη χώρα, το πρώτο ερώτημα που εμείς θέτουμε σαν αριστερή παρέμβαση είναι το εξής. Ανάπτυξη από ποιον και για ποιον?
Δηλαδή ποιος ωφελείται? Ωφελείται ο λαός ή ωφελείται το κεφάλαιο και τα μεγάλα συμφέροντα? Διότι δεν υπήρξε ποτέ και δεν υπάρχει ουδέτερη αταξική ανάπτυξη. Για μας η ανάπτυξη, ο ίδιος αυτός όρος, η έννοια δηλαδή ότι μια οικονομία μπορεί να διωγγώνεται αενάως, είναι ένα κατασκευασμένο καπιταλιστικό ιδεολόγημα. Ο καπιταλισμός περιοδικά φτάνει σε σημεία όπου υπάρχει περισυσσόρευση κεφαλαίων και χρειάζεται να καταστρέψει κεφάλαια, να καταστρέψει παραγωγικές δυνάμεις για να μπορέσει να ξαναρχίσει από ένα κατώτερο σημείο. Οι καπιταλιστικοί δείκτες της οικονομίας, φίλες και φίλοι, δεν μετράνε την ευημερία του λαού. Μετρούν τη διόγκωση της οικονομίας. Δεν μετρούν τη διανομή του πλούτου, που είναι ο κυριότερος δείκτης ευημερίας του λαού. Μιλώντας λοιπόν για τις προοπτικές ανάπτυξης στη στερεά Ελλάδα, δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για τις προοπτικές ανάπτυξης ολόκληρης της χώρας. Διότι είναι τελείως ανεδαφικό να ισχυρίζεται κανείς ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τη στερεά Ελλάδα σαν αυτή να ήταν μέσα σε μια γυάλα στην οποία θα μπορέσει κανείς να επιτύχει την ανάπτυξη τη στιγμή που σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα θα συνεχίζεται η μνημονιακή καταστροφή. Εμείς θεωρούμε πως καμιά προοπτική ανάπτυξης προς όφελος του λαού, καμιά φιλολαϊκή και φιλεργατική αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί αν ο ελληνικός λαός δεν συγκρουστεί με τοπικά, με τη σύγχρονη ιερά συμμαχία, με το αντιδραστικό τερατούργημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη. Τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων αποκαλύφθηκε πιο καθαρά από ποτέ ο καταστροφικός ρόλος για τους λαούς της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τρόικα, φίλες και φίλοι, αποτελείται από τρία μέρη. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα δύο τρίτα της Τρόικας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος διατείνεται πως παλεύει για την ακύρωση των μνημονίων, λέγοντας πως δεν χρειάζεται να συγκρουστούμε με τοπικά με τα δύο τρίτα της Τρόικας, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είναι πολιτικά αφελής ή ψεύδεται συνειδητά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας ήταν και θα είναι και θα είναι ο μηχανισμός του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, με στόχο τη στιγμή εκμετάλλευση των εργαζομένων στην Ευρώπη. Όλα τα μέτρα υπερεκμετάλλευσης της εργασίας, μείωση μισθών, κατάργηση των συμβάσεων, των συλλογικών συμβάσεων, ελαστασφάλεια όπως τη λέγανε πριν λίγο καιρό κάποιοι γλωσσοπλάστες, ξεκινάνε από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρώ, το κοινό νόμισμα και οι συνθήκες που το συνοδεύουν, το Maastricht και η ΟΝΕ, η Οικονομική Νομισματική Ένωση, είναι όπλο για την επιβολή πιο αντιδραστικών μέτρων και συνέβαλαν αποφασιστικά στο βάθεμα και στην εξάπλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που άρχισε το 2008. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εγγύηση σταθερότητας. Είναι παράγοντας εξάπλωσης της κρίσης, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της καταστροφικής σχέσης υποτέλειας, εξάρτησης και εκμετάλλευσης που έχει η χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας, είναι η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, το οποίο όλοι οι υποστηρικτές του μνημονίου διατείνονται πως θα φέρει την ανάπτυξη και την ευημερία. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, το ΣΕΣ, το οποίο είναι το επόμενο ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ του 2014-20, μπορεί, μας λένε, να φτάσει το ποσό των 14 δισεκατομμυρίων για αυτή την 7ετία. Δηλαδή, διαιρώντας μπορεί να φτάσει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια το χρόνο, μέσα από πολύ σκληρές προϋποθέσεις. Στο νέο ΕΣΠΑ υπάρχει ο όρος αιρεσιμότητα. Δηλαδή τα λεφτά αυτά, τα 14 δισεκατομμύρια, τα 2 δισεκατομμύρια το χρόνο, λένε οι Ευρωπαίοι δίθεν εταίροι μας, θα μας τα δώσουν αν κάνουμε αυτό που μας λένε εκείνοι, με τον τρόπο που μας λένε εκείνοι και θα το αξιολογήσουν με τον τρόπο που θέλουν αυτοί, με τα δικά τους κριτήρια. Είναι μικρό ή μεγάλο αυτό το ποσό, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί. Καταρχήν τα χρήματα του ΕΣΠΑ που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας χαρίζονται. Αντίθετα έχουν συλλεχθεί από φορολογούμενους εργαζόμενους
και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας συγκρίνουμε τούτα τα χρήματα με τα χρήματα που πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τσεπώσουν οι τράπεζές της μέσω του μνημονίου, των εφαρμοστικών νόμων και όλων των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει τα τελευταία 4 χρόνια. Στα επόμενα 7 χρόνια, φίλες και φίλοι, θα πληρώσουμε για τους τόκους και τα χρεολύσια των τοκογλυφικών τους δανείων συνολικά 120,1 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει 17 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, για κάθε 1 ευρώ που θα μας δίνουν εκείνοι, εμείς θα δίνουμε πίσω 8,5 ευρώ. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το μέγεθος της κοροϊδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον ελληνικό λαό. Την ίδια στιγμή, να τα συγκρίνουμε και με κάποια άλλα ποσά, αυτά τα απερίφημα 14 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ. Η κυβέρνηση Καραμανλή την περίοδο 2008-2009 έδωσε στις τράπεζες 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση Παπανδρέου την περίοδο 2010-2011 έδωσε στις τράπεζες 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση Παπαδήμου μέσα σε 6-7 μήνες το 2011-2012 έδωσε στις τράπεζες 48 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση Σαμαρά τα τελευταία 2 χρόνια έδωσε στις τράπεζες 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή συνολικά την εξαετία 2008-2013 δόθηκαν στις τράπεζες από το ελληνικό κράτος 211 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα μεγέθη με τα οποία καλούμαστε να κάνουμε την ανάπτυξη σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Στον αντίποδα όλων αυτών των πολιτικών, εμείς λέμε πως υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είναι μονόδρομος τα μνημόνια και η οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. Οι δικές μας βασικές και αλληλένδετες μεταξύ τους προτάσεις για την έξοδο από την κρίση είναι πρώτον η μονομερής κατάργηση των μνημονίων, της δανειακής σύμβασης και των εφαρμοστικών τους νόμων. Η στάση πληρωμών προς τους τοκογλύφους δανειστές, η μη αναγνώριση και η διαγραφή του χρέους. Η έξοδος από την Ευρωζώνη ως αναγκαίο αφετηριακό βήμα για μια νομισματική, δημοσιονομική και οικονομική πολιτική που θα υπηρετεί τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες. Η απειθαρχία στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ρήξη και η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Στόχος μας είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει τώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι η ισότιμη, αμοιβαία και επωφελής συνεργασία των λαών σε διεθνιστική αλληλέγγυα βάση. Οι εθνικοποιήσεις όλων των τραπεζών που έχουν πάρει 211 δισεκατομμύρια μέσα σε 6 χρόνια. Η εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, χωρίς αποζημίωση. Η υπεράσπιση και αξιοποίηση των τεράστιων παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας και της δημιουργικότητας πάνω απ' όλα του κόσμου της εργασίας για ένα κοινωνικό ανασχεδιασμό της οικονομίας με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στη λογική του κέρδους και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη ριζική αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου υπέρ της εργασίας και σε βάρος του κεφαλαίου, με τη βαριά φορολογία του κεφαλαίου και με προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανεργίας, τις ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, τη ριζική μείωση του χρόνου εργασίας, την προστασία και διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων και τις σταθερές σχέσεις εργασίας, καθώς και την αποκατάσταση και διεύρυνση των εργατικών δικαιωμάτων. Την ουσιαστικοποίηση και διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού, την απαλλαγή από κάθε είδους επιτροπία, την προώθηση θεσμών λαϊκής αυτοδιεύθυνσης σε ολόκληρη την κοινωνία ενάντια στην κυβερνητική και εργοδοτική δεσποτεία. Φίλες και φίλοι, θεωρούμε πως στο βαθμό που αυτοί οι πάλι για τέτοιους πολιτικούς ανατρεπτικούς στόχους γίνει υπόθεση ενός εργατικού και λαϊκού κινήματος, πιστεύουμε πως θα δημιουργηθούν οι υποκειμενικές προϋποθέσεις και οι αναγκαίοι συσχετισμοί ώστε να ανοίξει ο δρόμος για βαθύτερες αλλαγές σε ρήξη με τον καπιταλισμό και σε μια σύγχρονη σοσιαλιστική προοπτική. Πεποίθησή μας είναι... Έχετε 4 λεπτά, κύριε Ζουμπού. Και η πραγματικότητα θεωρούμε πως το αποδεικνύει.
πως όποια κυβέρνηση δεν έρθει σε ρήξη με τη λογική της διαχείρισης του συστήματος και της κρίσης του, με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδεχτεί το χρέος, αναγκαστικά θα εφαρμόσει ένα καθεστώς λιτότητας με τη μία ή την άλλη μορφή. Το απέδειξαν τα μνημόνια και στη χώρα μας και στη γειτονική Κύπρο και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Μια πολιτική ανατροπή τέτοιου μεγέθους, η αποδέσμευση δηλαδή και η έξοδός μας από την καταστροφική σε όλα τα επίπεδα συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προφανές πως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο ως προϊόν ενός μαχητικού λαϊκού κινήματος ανατροπής. Τέτοιες ανατροπές δεν γίνονται με τη διαδικασία της ανάθεσης της ευθύνης και της υποχρέωσης που έχει ο κάθε πολίτης να είναι πολιτικά ενεργός προς κάποιους εκλεγμένους εκπροσώπους βουλευτές. Γίνεται μόνο σε συνθήκες κινήματος. Φίλες και φίλοι, παραφράζοντας τον παραγνωρισμένο και παρεξηγημένο θεωρητικό της αριστεράς τον Νίκο τον Μπουλατζά, που είχε πει τη δεκαετία του 70 πως ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα είναι σοσιαλισμός, εγώ θα έλεγα πως η έξοδος από αυτό το μακελιό το μνημονιακό, η έξοδος από την κρίση προς όφελος του λαού ή θα είναι προς μια σοσιαλιστική κατεύθυνση ή δεν θα είναι έξοδος. Θα κλείσω απευθυνόμενος και στους συνυποψηφίους και σε όλους σας. Εμείς ερχόμαστε από μια πολύ μικρή πολιτική δύναμη. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω κάτι που έγραψε πριν αρκετά χρόνια ο Ουμπέρτο Έκο. Δημοκρατία δεν σημαίνει πως η πλειοψηφία έχει το δίκιο. Σημαίνει πως έχει το δικαίωμα να κυβερνάει. Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι η μειοψηφία έχει άδικο. Σημαίνει πως ενώ σέβεται την κυβερνητική πλειοψηφία, υψώνει δυνατά τη φωνή της κάθε φορά που νομίζει ότι η πλειοψηφία έχει άδικο. Ή ακόμα χειρότερα, κάθε φορά που νομίζει ότι η πλειοψηφία αντιτίθεται στους νόμους, την ηθική και τις αρχές της δημοκρατίας. Και οφείλει να πράττει δυναμικά, γιατί αυτή είναι η εντολή των πολιτών. Όταν η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι έχει δίκιο και η μειοψηφία δεν αντιδρά, τότε η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζούμπου και στη συνέχεια ο κύριος Μαρίνος. Γιώργος Μαρίνος, επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Συσπήρωσης. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλουμε εξ αρχής να ευχαριστήσουμε πολύ το Οικονομικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση. Είναι φανερό πως ο κάθε συνδυασμός που διεκδικεί τη διοίκηση της περιφέρειας μπορεί να παραθέσει σειρά ζητημάτων και να αναφέρει ότι θα πάρει το Α ή το Β μέτρο για έργα και υποδομές, για το περιβάλλον, για διάφορες υπηρεσίες, ότι θα υλοποιήσει σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, για παράδειγμα, ή ανάπτυξης. Επιτρέψτε μας όμως να πούμε πως κατά τη γνώμη μας αυτά είναι λόγια του αέρα, αν οι ανακοινώσεις, οι θέσεις αυτές αποσυνδεθούν από τη στάση του κάθε συνδυασμού σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, όπως πρώτο, η στάση απέναντι στην ουσία, στον ταξικό χαρακτήρα της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής και στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που έχει κριτήριο αναμφισβήτητα, αναμφίβολα, τα κέρδη της πλουτοκρατίας και έχει οδηγήσει το λαό μας στο 1,5 εκατομμύριο ανέργους και στη στερεά Ελλάδα 30% οι άνεργοι. Έχει οδηγήσει το 30% κάτω από το όριο της στόχιας. Σε χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, στο ξεκλήρισμα της μικρής αγροτιάς, στο κλείσιμο των μικρών μαγαζιών, σε άθλιες κοινωνικές υπηρεσίες. Δεύτερο, τη στάση απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα. Τρίτο, τη στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
στην Ευρωπαϊκή Λυκοσυμμαχία, γιατί αυτό είναι το όνομά της, που βρίσκεται πίσω από κάθε αντιλαϊκό μέτρο, με 30 εκατομμύρια ανέργους, 30 εκατομμύρια με μερική και προσωρινή απασχόληση, 130 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας. Η στάση απέναντι στα παραπάνω καθοριστική σημασία ζητήματα καθορίζει κατά τη γνώμη μας τον προσανατολισμό, την πορεία του κάθε συνδυασμού στην περιφέρεια, ό,τι κι αν αυτός ισχυρίζεται προεκλογικά. Αν είσαι υπέρ του δρόμου ανάπτυξης που έχει κριτήριο το κέρδος και την επιχειρηματικότητα, όπως το λένε κάποιοι κομψά, αν είσαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διαχείρισης των μεγάλων συμφερόντων, μοιραία στην περιφέρεια, που είναι ήδη μέρος του κρατικού μηχανισμού, θα λειτουργήσεις ως φορέας της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως άλλωστε γίνεται σήμερα, όπως έγινε όλα τα χρόνια την εποχή των ομαρχιών. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η περιφέρεια της Στερεάς δεν είναι αυτόνομη. Είναι μια από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Γι' αυτό δεν περιέχουν κόκο αλήθειας οι θέσεις των συνδυασμών που ισχυρίζονται πως θα μετατρέψουν τη Στερεά Ελλάδα σε όαση. Θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα ανοίξουν εργοστάσια και θα αντιμετωπίσουν τα λαϊκά προβλήματα. Λέμε συγκεκριμένα, πρώτα απ' όλα για τους συνδυασμούς που στηρίζει Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τη στιγμή που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, που στηρίζουν την περιφερειακή πολιτική που γέννησε τον Καλλικράτη, θα κινηθούν αντικειμενικά στην πράξη στις εξής κατευθύνσεις. Συνέχιση της πολιτικής που επιβάλλει αυξημένα τέλη για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, συνέχιση της ανταποδοτικότητας για τις υπηρεσίες της τοπικής διοίκησης, διαχείριση του περιβόητου ΕΣΠΑ προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων και στήριξη των σχεδιασμών που θεωρούν ως επιλέξιμα έργα αυτά που υπηρετούν το κεφάλαιο και ως μη επιλέξιμα αυτά που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, που σημαίνει διαιώνιση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, όπως έγινε με τα γνωστά τοπικά σύμφωνα που χτύπησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχείριση των πεντάμηνων και άλλων προγραμμάτων μισής δουλειάς, μισής ζωής με 490 ευρώ χωρίς ασφάλιση. Συντήρηση της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας αλλά και στο παιδί, που χαρακτηρίζονται από τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αποδοχή του ξεκληρίσματος της μικρομεσαίας αγροτιάς, αφού είναι υπέρμαχοι, δεν το κρύβουν, της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραθέτουμε μόνο αυτά τα λίγα παραδείγματα για να τονίσουμε ότι για να διεκδικήσεις μαζί με το λαό απαιτείται να αντιπαλεύεις το βάρβαρο δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτό είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Γι' αυτό λέμε στο λαό της περιοχής να μην χάσει άλλο χρόνο και τον καλούμε αποφασιστικά να συστρατευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και τη Λαϊκή Συσπήρωση σε έναν αγώνα οργανωμένο, συλλογικό, για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Λυκοσυμμαχία, γιατί έβαλε και βάζει το λαό μας σε συνεχώς νέες περιπέτειες, για τη μονομερή διαγραφή του χρέους, γιατί δεν το δημιούργησε ο λαός μας, για την κοινωνικοποίηση των οικονομικών εργαλείων, του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι, με το λαό στην εξουσία. Σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε και υποστηρίζουμε πως μόνο όταν ο ορυκτός πλούτος, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, γενικότερα η βιομηχανία, το τραπεζικό σύστημα και άλλοι νευραλγικοί τομείς και κλάδοι της οικονομίας γίνουν λαϊκή περιουσία, μόνο αν γίνουν λαϊκή περιουσία οι καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και συγκροτηθούν αγροτικοί παραγωγικοί συνεταιρισμοί,
μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία σχεδιασμένα, να αποφευτούν κρίσεις όπως η σημερινή, να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην πλήρη σταθερή εργασία και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες για όλους. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το παράδειγμα της ΛΑΡΚΟ, ενός σημαντικού οικονομικού εργαλείου που απαξιώνεται και οδηγείται σε ιδιωτικοποίηση ή κλείσιμο. Το παράδειγμα της αμυντικής βιομηχανίας και ειδικότερα στην περιοχή μας το παράδειγμα της ΕΑΒ που συρρυκνώνεται και αυτή σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράδειγμα του τσιμεντάδικου της ΑΓΕΤ στη Χαλκίδα, της ΕΛΜΑΝ, της ΝΕΟΣΕΤ και των άλλων εργοστασίων που κλείνουν. Που κλείνουν οι καπιταλιστές γιατί έχουν άλλες επιχειρησιακές, επιχειρηματικές επιλογές ή γιατί εκτιμούν πως είναι χαμηλό το ποσοστό κέρδους. Αναδεικνύουν την αναγκαιότητα και τη ρεαλιστικότητα της πολιτικής πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας που η βάση της είναι τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την πάλη μιας ισχυρής λαϊκής συμμαχίας με κορμό την εργατική τάξη, τη φτωχή αγροτιά, τους μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, τις γυναίκες και την νεολαία των λαϊκών οικογενειών. Στις εκλογές καλούμε τις εργατικές λαϊκές οικογένειες της περιοχής να στηρίξουν το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση ακόμα και αν δεν συμφωνούν στο σύνολο της πολιτικής μας πρότασης, ακόμα και αν με την ψήφο τους θέλουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στην αντιλαϊκή πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως θέλουμε να τονίσουμε πως ακριβώς η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ μας δίνει δύναμη να αγωνιζόμαστε στην πρώτη γραμμή για κάθε λαϊκό πρόβλημα χωρίς καμιά υποτίμηση. Και αυτό αφορά το εργατικό λαϊκό κίνημα, τους χώρους δουλειάς, τους κλάδους, την τοπική διοίκηση. Τα παραδείγματα είναι αναρρύθμιτα και θα μπορούσα να μιλήσω για ώρες για την πείρα που έχουμε συγκεντρώσει στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στους εργατικούς αγώνες ή στους πρόσφατους αγώνες της αγροτιάς. Στη βάση αυτή λέμε στο λαό της περιοχής μας ότι δεσμευόμαστε ότι θα τιμήσουμε την επιλογή του αν επιλέξει τη λαϊκή συσπήρωση στη διοίκηση της περιφέρειας. Θα την τιμήσουμε γιατί μαζί με το λαό, με το εργατικό λαϊκό κίνημα, η λαϊκή συσπήρωση θα συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μεγάλα συμφέροντα και τις κυβερνήσεις τους. Θα είναι μέρος μιας ισχυρής εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης, αφού στην αντιπολίτευση και όχι στη διακυβέρνηση της χώρας αντικειμενικά είναι ο λαός μας. Η διαφορά θα είναι μεγάλη. Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι θα έχουν στήριγμα στον αγώνα για τα δικά τους δικαιώματα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η πάλη της λαϊκής συσπήρωσης στην περιφέρεια και στους δήμους θα κινηθεί στις εξής κατευθύνσεις. Διεκδίκηση των παρακρατημένων κρατικών πόρων της τοπικής διοίκησης που είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες αφού αυτά προέρχονται από τη φορολόγηση των λαών. Σύγκρουση με τη λογική της ανταποδοτικότητας. Δωρεάν ίδρυυση, αποχέτευση, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες που μπορεί να παρέχει η τοπική διοίκηση. Για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά ενάντια στις απολύσεις και στη διαθεσιμότητα. Άμεση προστασία και ανακούφιση των ανέργων και των οικογενειών τους. Πάλι ενάντια στις ιδιωτικοποίησεις για να παρεμποδιστούν τα σχέδια για την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Στήριξη του αγώνα της αγροτιάς ενάντια στο ξεκλήρισμα, τη μείωση και τον αφανισμό των καλλιεργειών της περιοχής σε σύγκρουση με τις κατευθύνσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής. Να μην περάσουν τα σχέδια κατά των μικρομεσαίων αγροτών στην κοπαΐδα και να εμποδιστεί η άλωσή της από τα μεγάλα συμφέροντα. Να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση του οργανισμού κοπαΐδας. Να διεκδικηθεί αποκλειστικά δημόσιος οργανισμός διαχείρισης υδάτινων πόρων.
στήριξη των μικρών επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που στενάζουν, πραγματικά στενάζουν, από την ισχυροποίηση των μεγάλων οικονομικών ομίλων, την αβάσταχτη φορολογία, τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και την τοκογλυφία των τραπεζών. Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας, δωρεάν φάρμακο, κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πλήρη χρηματοδότηση και στελέχωση των νοσοκομείων. Παρακολουθούμε πολλά χρόνια, πολύ στενά, τα νοσοκομεία. Και αυτή τη θέση θα την υπερασπιστούμε με όλους τους τρόπους. Την επαναλαμβάνω, πλήρη χρηματοδότηση και στελέχωση του νοσοκομείου της Λαμίας, της Άμφισσας, της Χαλκίδας, του Καρπενησίου, της Λιβαδιάς, της Θήβας, της Κίμης, της Καρίστου, που βρίσκονται σε πορεία διάλυσης, και των κέντρων υγείας, με προτεραιότητα στην πρόληψη και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για την άμεση αντιμετώπιση των μεγάλων ελλείψεων σε κλινικές, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, για την ανατροπή της απαράδεκτης κατάστασης που επιβάλλει στις εργατικές λαϊκές οικογένειες να πληρώνουν άμεσα ή έμεσα για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία, ενάντια στην πολιτική του σχολείου της αγοράς, στήριξη των σπουδαστών των ΤΕΗ, των ΕΠΑΛ, των ΕΠΑΣ, με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και σύγχρονη υποδομή, στήριξη των σχολείων ειδικής αγωγής, των θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων, των γυροκομείων, στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους, μάχη στο πλευρό των ηλικιωμένων, στήριξη των πολύτεχνων οικογενειών. Η λαϊκή συσπήρωση θα κλιμακώσει την πάλη της για σύγχρονο οδικό δίκτυο και άμεσα μέτρα εξυγχρονισμού των απειρχιωμένων και επικίνδυνων αξώνων, για παράδειγμα της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φωκίδας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο και οι ευθύνες είναι μεγάλες των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι υπεύθυνοι για την όξυνση όλων των λαϊκών προβλημάτων. Πάλι για την κατάργηση των διοδίων. Αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ιαματικών πηγών, για το δικαίωμα στην ελεύθερη χρησιμοποίησή τους από τις λαϊκές οικογένειες. Για το δικαίωμα στην υγιεινή διαβίωση σε περιβάλλον που δεν θα υπονομεύεται από τις χωματερές και από τη μόλυνση του νερού, από τα απόβλητα, από τα λίμματα των βιομηχανιών, στον ασωπό, στα ινόφυτα, στα μεσάπια, με απρόβλεπτες βεβαίως συνέπειες για την υγεία των κατοίκων και την αγροτική παραγωγή, για τη διάσωση του Παρνασσού, της Ήτης, του Καλλίδρομου, της Δύρφης και των άλλων ορεινών όγκων από τα μεγαλοσυμφέροντα που καλπάζουν την υλοποίηση σχεδίου ουσιαστικής δασοπροστασίας, για αντιπλημμυρικά έργα στο Σπερχιό, το Λιλάντιο πεδίο και σε άλλες περιοχές, για να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα με πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και κατοικίες. Μέτρα αντισεισμικής προστασίας σε μια περιοχή με μεγάλη συχνότητα σεισμών, όπως δείχνει η Πύρα από την Αταλάντη, την Αφίκλεια και άλλες περιοχές. Δωρεάν παιδικούς σταθμούς με επαρκή προσωπικό χωρίς τροφία, πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές και ανάπτυξη της πάλης ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Αυτοί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι μόνο ορισμένοι άξονες της πάλης της λαϊκής εισπύρωσης, και ο καθένας συνοδεύεται από επεξεργασία επιμέρους θεμάτων σταθμών με κλιμάκωση. Προϋπόθεση είναι η ισχυροποίηση της λαϊκής εισπύρωσης και η δράση μαζί της με την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τους νέους και τις νέες της περιοχής μας. 4 λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Μαρινό. Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο που σχετίζεται με την επικαιρότητα. Αυτές τις μέρες οργιάζει η κυβερνητική δημαγωγία. Η κυβέρνηση παρουσιάζει κοινικά τα αντιλαϊκά μέτρα που επέβαλε διαπυρός και σιδήρου και οδήγησαν σε φτώχευση των λαών μας. Τα προβάλλει ως δήθεν λαϊκή επιλογή
που σήμερα πιάνει τόπο. Έτσι λέει. Απ' τη μια μιλάει για το τέλος της καπιταλιστικής κρίσης και απ' την άλλη συνεχίζει να χτυπάει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα όπως έκανε πρόσφατα με το γνωστό πολυνομοσχέδιο που επιβάλλει προκλητικά στους εργαζόμενους να ζήσουν με 586 ευρώ μειχτά και στους νέους εργαζόμενους με 511 ευρώ μειχτά, καταργώντας επιδόματα, καταργώντας τριετίες, μειώνοντας 3,9 τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, ετοιμάζοντας νέα αντιασφαλιστικά πολύ σκληρά, ακόμα σκληρότερα και από τις προηγούμενες φορές, αντιασφαλιστικά μέτρα. Προβάλλει το πρωτογενές πλεώνασμα που συγκεντρώθηκε μέσα από την πολύχρονη πολιτική της λιτότητας και της διάλυσης των κοινωνικών υπηρεσιών, προκαλώντας πως θα πετάξει κάποια ψίχουλα στη θέση των δισεκατομμυρίων που αφαίρεσε από τις λαϊκές οικογένειες. Γι' αυτά και για άλλα ζητήματα ξεσηκώνεται ένας δικοματικός καυγάς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που επιχειρεί να κρύψει τι? Επιχειρεί να κρύψει τη σύγκληση, τη συμφωνία των δύο αυτών κομμάτων σε κεντρικά ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την έξοδο στις αγορές, αλλά στην πράξη στέλνει με νέα δανεικά μήνυμα για την ικανοποίηση των αναγκών της πλουτοκρατίας που θα τα πληρώσει και πάλι ο λαός μας. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί συγχύσεις πως υπάρχει δίκαιος δανεισμός από τις τράπεζες ή άλλους αντίστοιχους αντιλαϊκούς μηχανισμούς. Ο ένας λέει ότι είναι υπέρ της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του χρέους, που είναι θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο άλλος υποστηρίζει το κούρεμα, που είναι θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και οι δύο, σε αυτή την περίπτωση, ενοχοποιούν το λαό για τη δημιουργία του χρέους και τον καλούν να το πληρώσει. Τελειώνω με το εξής, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ο λαός μας έχει πείρα, έζησε κάθε μορφής διαχείριση, έζησε πολλές κυβερνήσεις και τοπικές διοικήσεις που εφάρμοσαν σκληρή αντιλαϊκή πολιτική και μπορεί να δώσει στη βάση αυτής της γνώσης, στη βάση αυτής της πείρας, να δώσει αποφασιστική απάντηση με ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.